πρόεδρε των Ελληνίων Δικαστών, εσείς εξετάζετε την πιστή τήρηση του συντάγματος. Βεβαίως. Έτσι. Κάνατε καμιά συνεδρίαση, καμιά φορά να πείτε ότι είναι αντισυνταγματικό να πληρώνουν 40-50 χρόνια σε αυτόν τον τόπο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Γιατί δεν βγάλατε μια τέτοια απόφαση μια φορά. Δεν, να σας πούμε μπράβο. Γιατί, αν δεν είστε αρμοδιότητά σας. Διότι κύριε Κακαουνάκη, εμείς δεν είμαστε σύλλογος. Λαϊκίζω τώρα εγώ. Και ήρθατε σε διαπραγματεύσεις με τον Παλαιοκρασά. Όχι μόνο με τους πάρετε, γιατρούς. Να τα πάρετε σε είδος. Κύριε Κακαουνάκη. Καταδεχτήκατε. Μην με προκαλείτε τώρα. Είστε εδώ, θα πετύχετε. Αν υπάρχει μέσο, μόνο έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται. Κακά τα ψέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Εσείς έχετε βάλει κάποιο μέσο, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, υπάρχει κάποιο μέσο. Υπάρχει. Αλλιώς δεν θα έκανα την αίτηση. Εδώ είναι τα όσπρια. Ρούχα, μην διαλέτε τώρα το απόγευμα, γιατί θα τα βάλουμε όλα στη μέση. Κυρία Μαρία, είναι μια βοήθεια αυτά τα πράγματα για εσάς. Ναι, είναι για το. Δεν ήταν πολύ, πάρα πολύ φτωχοί. Εδώ έχει ένα κοτόπουλο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τον τελευταίο καιρό τη ζωή σας, είναι καλύτερα. Πολύ. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Σε 13 εκατομμύρια υπολογίζουν η εφοριακή, η φοροτεχνική, το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τη φορολογία. Είναι εισοδήματα μισθωτών, αγροτών, πολυτέκνων, αναπήρων, μουσικών, τραγουδιστών, αθλητών, δημοσιογράφων της ΕΣΥΕΑ παρακαλώ, διηληστηρίων, εφοπλιστών, βουλευτών. Εάν αυτά τα εισοδήματα φορολογούνταν, το κράτος θα εισέπρατε 1 τρισεκατομμύριο δραχμές. Τεράστιο το ποσό στη μεγάλη τρύπα. Άδικο όμως και να καταργηθούν όλες, ανεξαρτήτως οι φοροαπαλλαγές. Κάλεσα εδώ στο στούντιο τον κύριο Υφυπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Γεωργακόπουλο, δεν μπορούσε να έρθει. Πήγα σήμερα το πρωί στο Υπουργείο και τον βρήκα. Να μάθω τι θα γίνει. Προκλητικές χαρακτήρισε πολλές από τις φοροαπαλλαγές. Ας τα ακούσουμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η γενική κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε η Επιτροπή να εξετάσει την κοινωνική βάση και τη σκοπιμότητα των απαλλαγών ή το προκλητικό των φοροαπαλλαγών. Για πολύ κόσμο η Επιτροπή σημαίνει καλένδες, άρα χρονοτούλα από άλλα, τίποτα. Αυτό θα ήταν γεγονός εάν δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια. Εάν εντός 2 μηνών δεν δώσει, όπως προβλέπεται από την απόφαση, δεν δώσει την έκθεσή της η Επιτροπή, τότε βεβαίως θα μπορούμε να μιλάμε για καλένδες. Η αλήθεια είναι ότι είναι συμπαθής στον κόσμο ο κύριος Γεωργακόπουλος. Παρόλο που έχει ξεζουμίσει φορομπήχτης. Φορομπήχτης, υπουργός. Γιατί έχετε συμπαθείς, είστε ειλικρινείς ή έχετε ικανότητα της εξαπάτησης του κόσμου? Όχι. Δεν δέχομαι ούτε τον ένα όρο ούτε τον άλλο που είπατε. Ούτε φορομπήχτες είμαστε. Είστε φορομπήχτες. Ούτε δυνατότητα εξαπάτησης. Γιατί είσαι αγαπητός στον κόσμο? Πρώτον, έχουμε μία ειλικρίνεια και μία σταθερότητα στις απόψεις μας. Και δεν χαριζόμαστε. Δεν ταλαντευόμαστε. Όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, μικρός είναι, μεσαίος είναι, μεγάλος είναι, πολύ μεγάλος είναι. Το παίρνει και το σηκώνει. Δεν έχουμε δει και πολύ μεγάλο να έχετε ξεφωνήσει, αλλά. Με συγχωρείτε, αλλά αν καλλιεργήσετε λίγο τη μνήμη σας, θα θυμηθείτε και πολύ μεγάλος. Πώς πάει το γέμισμα της μαύρης τρύπας? Θετικά τα βλέπει τα αποτελέσματα του κυνηγιού της εφορίας. Έχετε αναλάβει, η αλήθεια είναι αυτή, μια μεγάλη προσπάθεια να μαζέψετε λεφτά για τη λεγόμενη μαύρη τρύπα. Τελικά όμως, τα αποτελέσματα είναι θεματικά. Θετικά θα έλεγα ναι. Ναι. Θεαματικά δεν μπορώ να έχετε το πω. Τι έχετε κάνει για μικρά θέματα που απασχολούν τον κόσμο, ας πούμε, για να εξυπηρετηθεί ένας στην εφορία, θα πρέπει να πηγαίνει από τις, όχι σαν το ΙΚΑ, 4 η ώρα, αλλά πρέπει να πηγαίνει 6-7 η ώρα το πρωί και να περιμένει εκεί στην ουρά. Μηχανογράφηση δεν έχει προχωρήσει κλπ. Ο κόσμος συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Να σας πω, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πληροφορικής, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό θα είναι κάτι το μελλοντικό σε 1,5 χρόνο και πλέον. Ναι. Δεν μείναμε όμως έτσι όπως ήταν. Ήδη έχουμε κάνει μια μεγάλη προμήθεια μικρών ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι έχουν διανεμηθεί στις εφορίες και διανέμονται αυτή την περίοδο. Είχαν αγοραστεί άχρηστοι ή ελαττωματικοί? Όχι. Όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο. Ναι. Και εμείς που αγοράσαμε τώρα περίπου 300. Μικρά ηλεκτρονικά μηχανήματα, τα οποία πηγαίνουν στις εφορίες και εξυπηρετούν πιο γρήγορα τους πολίτες. Ένα
πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Ναι. Που κάποτε έκανε σε μια εβδομάδα να το πάρεις, τώρα πας και την ίδια ώρα το παίρνεις. Αρκεί να μην χρωστάς. Άμα χρωστάς δεν παίρνεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι πάντως ενθουσιώδης ο υφυπουργός, παρόλο που τα νούμερα είναι θεματικά. Για τον Ιανουάριο, ας πούμε, περίμεναν αύξηση των εσόδων 18% και είχαν 22%. Είναι είδηση αυτό. Οι μεγάλες εφορίες, μάλιστα, στα αστικά κέντρα είχαν αύξηση 25,5% σε σχέση με πέρυσι. Γεμίζουν τα ταμεία στα κέντρα, στην επαρχία δεν έχουμε ακόμα εντατικοποιήσει τον έλεγχο. Γι' αυτό ο κύριος Γεωργακόπουλος κάνει κάθε τόσο εξορμήσεις, ταξιδάκια. Τι ταξιδάκια είναι, επειδή κουράζεσαι, πότε στην Ήπειρο, πότε στο... προχθές ανακάλυψες τη Δράμα. Τώρα μαθαίνω να πας στην πατρίδα μου, τι είναι αυτό το ταξιδάκι, για να ψυχήσει είναι, τι είναι. Κάθε άλλο. Τι είναι αυτό. Είναι ταξίδια σκληρής εργασίας. Αρκεί να σας πω, κύριε Καγκαουνάκη, ότι επισκέφθηκα πέντε νομούς μέσα σε τρεις μέρες. Έλεγχο είναι... κάνεις στους εφοριακούς. Δεν θα έλεγα έλεγχο, θα έλεγα επαφή και καθοδήγηση. Το ξέρουν εκ των προτέρων πότε θα πας. Το ξέρουν τώρα. Άλλοι δεν το ξέρανε. Ναι. Και μια είναι επαφή. Και αυτή η διαστική έλεγχη. Δηλαδή, και αυτή η διαστική έλεγχη. Ναι. Και είναι και μια ευκαιρία επαφής με τους κοινωνικούς φορείς εκεί του τόπου να τους περάσουμε το μήνυμα κατά της φοροδιαφυγής. Προσέξτε, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα το σήμα τελών κυκλοφορίας της μηχανής ή του αυτοκινήτου, δεν θα υπάρξει παράταση και τα πρόστιμα τσουχτερά. Θα δώσετε άλλη προθεσμία για αυτά τα τέλη κυκλοφορίας. Όχι, το είπαμε από την αρχή, θα δοθεί μια λιγοήμερη παράταση για να μην έχουμε τις τελευταίες μέρες, ως συνήθως ο ελληνικός λαός συνηθίζει τις τελευταίες μέρες να πηγαίνει να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του. Δώσαμε μια δεκαήμερη παράταση και δεν πρόκειται να δοθεί με πρόστιμα. Μετά το τέλος της προθεσμίας. Θα ακούσουμε αναλυτικά τον κύριο Γεωργακόπουλο για τις φοροαπαλλαγές στη συνέχεια της εκπομπής. Έχω καλέσει στο στούντιο να συζητήσουμε το θέμα των φοροαπαλλαγών τον πρόεδρο των δικαστών και εισαγγελέων, τον κύριο Παναγιώτη Κωστάκο, όπως και τον πρόεδρο των Πολυτέκνων της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, τον κύριο Βασίλη Θεοτοκάτο. Θα ήθελα όμως να κάνουμε μια στάση στην γειτονιά μας, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου άρχισαν από το πρωί να πηγαίνουν ενδιαφερόμενοι για μια θέση στο δημόσιο. Μικρή προσέλευση, μεγάλη η δυσπιστία για το διαγωνισμό. Δεν πιστεύουν οι νέοι ότι ο διαγωνισμός θα είναι αδιάβλητος. Να δούμε τι είπαν στον κύριο Γιώργο Κουρδί, αλλά θα δούμε και τι θα μας πει ο αεροπαγήτης, κύριος Κωστάκος. Θα είναι αδιάβλητες αυτές τις εξετάσεις? Όχι. Όχι. Για ποιο λόγο? Πιστεύω ότι ο καθένας έχει βάλει το μέσο του. Αν όχι από τώρα, έχουν εξαρτηθεί. Ο καθένας έχει μπει στον κλάδο του, πιστεύω. Έχουν ρυθμιστεί και όλα στα πράγματα. Έχουμε μια ελπίδα ότι μπορούν να είναι αδιάβλητες. Αλλά ξέρουμε ότι πάντα γίνεται με μέσον. Πιστεύω ότι με μέσον. Γιατί έχω δώσει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα. Τα παραθυράκια και οι πόρτες πίσω που λέγονται έχουν κλείσει οριστικά, ερμητικά. Κάποιοι θα μπουν και με μέσον, αλλά πιστεύω και κάποιοι αν γράψουν καλά. Πιστεύω ότι μόνο με το μέσο θα μπορείς κανείς να μπει στο δημόσιο. Ναι, περισσότερο αυτό πιστεύω. Εσείς έχετε βάλει κάποιο μέσο, κατά κάποιο τρόπο? Ναι, υπάρχει κάποιο μέσο. Υπάρχει. Αλλιώς δεν θα έκανα την αίτηση. Νιώθετε κάπως αδύναμος σε όσους έχουν μέσο αυτή την περίοδο? Νιώθω, αλλά τι να κάνω, αφού έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, κυριαρχεί το μέσο. Κυριαρχούσε και κυριαρχεί πάντα το μέσο. Ρωτάνε διάφοροι αναλυτές γιατί οι νέοι στρέφονται στο δημόσιο. Φοβούνται τη φτώχεια, την ανεργία. Φοβούνται τα αυθαίρετα του περάματος. Μικρή μισθή του δημοσίου, αλλά καλύτερη από το να ζεις από τη σακούλα με τα τρόφιμα που σου μοιράζει η Όλγα Ριγανά και ο Κώστας Παπαδάκης. Και σήμερα το επαυτοφόρο, σήμερα το πρωί με τον Δημήτρη Μάρκο, ήταν εκεί στο πέραμα. Δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια. Προχωράει το μαγειρίο για τους στόχους του περάματος. Σύντομα το όνειρο δύο ανθρώπων θα γίνει πραγματικότητα.
Βοήθεια έρχεται από παντού. Σήμερα ήρθε ένα ασθενοφόρο γεμάτο τρόφιμα. Προσφορά των εργαζομένων στο έκτο θεραπευτήριο του ΙΚΑ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά, κλαίμε που μιλάμε, πεινάμε. Γεια σας, καλημέρα. Τι φέρατε εδώ, από πού είσαστε καταρχήν? Είμαστε από το έκτο νοσοκομείο του ΙΚΑ και από το σταθμό πρώτο βοηθειών και φέραμε λίγα πράγματα εδώ στους ανήμπορους. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας τον τελευταίο καιρό, ύστερα από αυτή τη βοήθεια του κόσμου, τη μεγάλη αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος? Ασφαλώς, μεγάλη αγάπη και συμπόνια. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που φέρνει και ρούχα και τα πάντα. Δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται, κοτόπουλο, ψάρια, σηκωτάκια, κορτοκάλια. Και έχει προχωρήσει και το έργο, βλέπω ότι τα... Το έργο τελειώνουμε αυτή τη βδομάδα. Βρήκαμε ηλεκτρολόγο, βρήκαμε υδραυλικό, την άλλη βδομάδα τελειώνουμε. Μόλις είδα την εκπομπή σας, κάτι μέσα μου μου είπε να έρθω, ας πούμε, να προσφέρω κι εγώ κάτι, ας πούμε. Και εφόσον είχα τη δυνατότητα, με όλη μου τη χαρά ήρθα να τελειώσω. Και δεν θα πάρετε καμία, δηλαδή? Καμία, φυσικά. Καμία. Βλέπω εδώ πέρα τα άτομα και χαίρομαι. Αυτό το πράγμα μου δίνει δύναμη εμένα. Εξάρτητα, ή πληρωθώ ή δεν πληρωθώ, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει μόνο που ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος. Αυτά που βλέπεις τα πήρα από το Σαγιάκι και τα φορώ και πήγα στην Αθήνα. Αυτά! Μαρία Καπουράκη! Από τα πράγματα που έρχονται εδώ. Από τα πράγματα που μου αρέσετε. Να είστε καλά όλοι. Τα πράγματα και τα τρόφιμα. Εσύ, κοπέλα. Να είστε συγκεκριμένα. Τίποτα άλλο. Δεν λέω τίποτα. Κλαίω. Δεν μπορούμε να μίσω. Να είστε καλά. Πεινάμε. Τι να πούμε. Θα πούμε ψέματα. Άμα δεν πεινάγαμε, δεν έρχομαι εδώ πέρα. Μπορώ να πω μεγάλη ντροπή. Που υπάρχουν στις μέρες μας άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, ντροπή. Αλλά και μεγάλη θλίψη. Εύχομαι όμως ότι με τη βοήθεια του κόσμου τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν και οι άνθρωποι θα ζήσουν καλύτερες μέρες. Έχω πολλά τώρα τρόφιμα, ρούχα και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ανθρώπους έχουν βοηθήσει για όλο τον κόσμο. Παιχνιδάκια σου έχουν φέρει? Ναι. Ε? Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Βοήθεια είναι καλή. Δεν την περιμέναμε ποτέ μας. Πρώτη φορά φέτος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας βοηθάει, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες εδώ, στο βουνό. Τα βουνά τα κάνουμε οικόπεδα, με το αίμα μας και με τον κόπο μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν είχαμε αυτά, θα πεινάγαμε πιο πολύ ακόμα. Ας είναι καλά όλος ο κόσμος. Εντάξει, τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τέλεια. Όχι, για εσάς. Αλλά... δεν είναι ρόδινα, γιατί είμαστε φτωχοί. Εγώ είμαι ανάπηρη και δεν έχω ούτε και σύνταξη. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτά είναι μια βοήθεια. Είναι μια μικρή βοήθεια, έτσι δεν είναι? Αρκετή. Απ' έξω θέλουμε να φτιάξουμε 2-3 δωμάτια. Και 4 αν έχουμε τη δύναμη. Ζητάμε την ανταπόκριση από τον κόσμο. Όπως μας βοηθήσαν και φτιάξαμε την αίθουσα αυτή να τρώνε τα παιδάκια, να φτιάξουμε και 2-3 δωμάτια να φέρουμε κάτι γεροντάκια που είναι στο βουνό. Να τα ταΐζουμε, να τα ποτίζουμε, να βρουν μια αγαλίαση στα γεράματα. Εμάς το πρόγραμμά μας είναι τα παιδάκια και τους γέρους.